Καλησπέρα κύριε Σικύρη. Θα δούμε ένα σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίου εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί μπαίνει για να μην αντανακλάτε από εδώ πέρα ο φακός της κάμερας εδώ πάνω. Θα το βγάλω τώρα για να σας δείξω λίγο τι έχει γίνει. Χρησιμοποιώ ένα κινητό που έχει 12 MP κάμερα, αλλά και με 5 MP μπορεί να γίνει δουλειά. Αυτό εδώ είναι για να πατιέται. Εικόνα έχω από υπολογιστή, συνδέεται μέσω USB με μια εφαρμογή που λέγεται Visor και μπορώ να βάλω το βιβλίο δεξιά-αριστερά έτσι ώστε να κεντράρει στη μέση της σελίδας του βιβλίου και αυτό εδώ μπορεί να πηγαίνει πάνω-κάτω έτσι ώστε άμα έχω ένα μεγάλο βιβλίο να κεντράρει εδώ, 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 εδώ. Αυτό εδώ το μαύρο είναι για να μην υπάρχουν αντανακλάσεις από το φως πάνω. Έχω βάλει εδώ πέρα αυτό εδώ που μπαίνουν μπουκάλια με νερό για αντίβαρα. Και ένα σύστημα που ουσιαστικά εδώ πέρα έχει μεντεσέδες και κάνει τραμπάλα. Λοιπόν, τώρα, αυτό λειτουργεί έτσι. Βάζω εγώ εδώ αυτό εδώ. Γυρνάω σελίδα. Πατάω. Βάζω αυτό εδώ πάνω και πατάω. Μετά πάλι το ίδιο. Λοιπόν, μπορεί 8 με 9 περίπου σελίδες 8 με 9 περίπου σελίδες το λεπτό να τραβάει. Και το άλλο τώρα ότι συνδέεται με υπολογιστή και ταυτόχρονα μπορώ να δω το τι τραβάω και να κάνω αντιγράφη επικόλληση. Αυτό βοηθάει με τον εξής τρόπο, ότι έστω ότι αυτό εδώ το βιβλίο το τραβήξω όλο μια φωτογραφία, δηλαδή γύρισα ας πούμε 200 σελίδες από μια πλευρά, 200 από την άλλη. 8 με 9 σελίδες το λεπτό σημαίνει 500 σελίδες την ώρα, στο περίπου. Και μετά θα πρέπει να σημειώσω σε ένα χαρτί ποιες σελίδες λείπουν. Ωστόσο, το κινητό θα μείνει στη θέση του, επομένως δεν θα αλλάξει η κλίση και η απόσταση αυτή εδώ θα διατηρηθεί ίδια. Οπότε οι ιδιότητες της φωτογραφίας, της μιας με την άλλη, θα παραμείνουν ίδιες. Αυτά εδώ τα ξύλα τώρα μπορούν με αυτά εδώ τα σύρματα να μπουν σε άλλη θέση και έτσι μπορούμε να μεγεθύνουμε την απόσταση. Αυτή εδώ η απόσταση που έχω βάλει είναι τέτοια έτσι ώστε να καλύπτει όλο το βιβλίο και να υπάρχουν πολλά DPI. Τα DPI σε έναν σκάνερ θα βάλουμε 150, 300, 600 αναλόγως τι θέλουμε. Εδώ πέρα βγαίνουν πάνω από 500. Και αυτή εδώ η απόσταση ήταν η μέγιστη προτινόμενη που μου βγήκε από ένα πρόγραμμα που λέγεται Upfindreader και έχει μια εντολή που σου λέει ότι με βάση την εικόνα που βλέπω ποια είναι η μέγιστη ανάλυση που σου προτείνω. Και αυτή η απόσταση μπορεί να αλλάξει, άμα αυτό εδώ πάει πιο κάτω σημαίνει ότι θα χρειαστεί να βάλουμε εδώ πέρα περισσότερο νερό. Νερό από βρύση είναι αυτό, δεν είναι κάτι άλλο, μπουκάλια νερό. Λοιπόν, αυτά εδώ τα ξύλα τα βάλα προκειμένου αυτή εδώ η γωνία να μην αλλάζει, να είναι πάντα σταθερό. Και ένα τελευταίο τρικάκι που ανακάλυψα είναι ότι αν βάλουμε εδώ πέρα ένα καθρέφτη πριν ξεκινήσουμε να φωτογραφίσουμε και απέναντι ακριβώς είναι ο φακός της κάμερας,
Πάει να πει ότι είναι 90 μέρες κλίση. Και αυτό μας βοηθάει μετά στην επεξεργασία ότι γλιτώνουμε βήματα. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς φαίνεται εδώ πέρα. Αλλά να βλέπουμε ότι το έχω βάσει στη συγκεκριμένη περίπτωση απέναντι. Είναι μέσα στον κύκλο, μέσα από τον κύκλο βλέπουμε το φακό. Είναι όπως όταν κοιτάτε τον εαυτό σας στην καθρέφτη. Ότι αν δείτε, αν κλείσετε το ένα μάτι και δείτε απέναντι στον καθρέφτη την κόρη του ματιού σας, πάει να πει ότι με τον καθρέφτη το μάτι σας σχηματίζει 90 μοίρες κλίση. Το έχω κάνει και στο σκάνερ με τις δύο κάμερες. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα από το σταυρό μέσα, εδώ είναι ο φακός της κάμερας. Αυτό στο συγκεκριμένο εργαλείο μου γλιτώνει 40 λεπτά επεξεργασίας για ένα βιβλίο 600 σελίδες. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο εργαλείο. Και το καλό είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνονται πολύ λίγα σφάλματα. Θα πούμε ένα καλή σας ημέρα.